Παρατηρητές στον κόλπο προβλέπουν έξαρση των εχθροπραξιών αυτή τη βδομάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα ο προεκλογικός αγώνας έχει συγκεντρωθεί στο Des Moines της Αϊόβας, όπου γίνεται μια πρώτη δοκιμασία για τους υποψήφους των δύο κομμάτων για το προεδρικό αξίωμα. Τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρουν το γερουσιαστή Ρόμπερτ Ντόουλ να προηγείται του αντιπρόεδρου Τζορτζ Μπους στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικάνων. Στους δημοκρατικούς, δημοφιλέστερος αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται ο γερουσιαστής Ντικ Γκέπαρτ και τον ακολουθεί ο συνάδελφός του Πολ Σάιμον. Ο ελληνικής καταγωγής κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Μάικλ Δουκάκης, είναι τρίτος. Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν, Ναντζιμπουλά, συναντήθηκε στην Καμπούλ με το μεσολαβητή του ΟΗΕ, Ντιέκ Γκογκορντοβές, για τον διαβεβαίωση ότι η κυβέρνησή του θα είναι διαλλακτική στις προσπάθειες για διακανονισμό της αφγανικής διένεξης. Νωρίτερα, ο κύριος Γκορντοβές είχε συναντηθεί στο Πακιστάν με Αφγανούς αντάρτες, οι οποίοι είχαν απορρίψει τις προτάσεις του για ειρήνη στο Αφγανιστάν. Οι αρχές του Πακιστάν επέβαλαν απαγόρευση της κυκλοφορίας στις περισσότερες συνοικίες του Καράτσι, μετά από δύο ημέρες ταραχών, στις οποίες σκοτώθηκαν 13 άτομα. Ταραχές έγιναν και σε πολλές άλλες πόλεις του Πακιστάν. Τρομακτικές βροχοπτώσεις, οι χειρότερες ίσως των τελευταίων 100 ετών, προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στη Βραζιλία και το θάνατο 130 ατόμων. Τα περισσότερα από τα θύματα πνίγηκαν στην παλιά θερινή πρωτεύουσα της Βραζιλίας, στην Πετρόπολη. Τέλος, βλέπουμε σκηνές από τις βροχοπτώσεις αυτές. Τέλος, να πούμε ότι στην Αϊτή ο κοινωνιολόγος Λέσλι Μανιγκά, που πολλοί τον φωνάζουν Μάνι Ντοκ, ορκίστηκε πρόεδρος με πενταετή θητεία. Την τελετή της ορκομοσίας όμως μποϊκοτάρισαν οι πρεσβευτές των περισσότερων χωρών. Για σήμερα περιμένουμε μια μεταβολή, όχι βέβαια σημαντική, στη Δυτική Ελλάδα με συννεφιές και κάτι τοπικές βροχές στα βόρειο-δυτικά. Ενώ κατά τα άλλα θα έχουμε το πρωί κατατόπους ομίχλες και θα κάνει και πολύ ψύχα τις πρωινές ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η ελαχίστα φτάσει στους 0 βαθμούς. Να δούμε αναλυτικά τις καιρικές συνθήκες. Έτσι για σήμερα. Ο καιρός και πάλι θα είναι σχεδόν έθριος σε όλη τη χώρα. Προοδευτικά όμως στη Δυτική Ελλάδα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν λίγες βροχές στα βόρειο-δυτικά. Όπως είπαμε, τις πρωινές ώρες κατά τόπους θα έχουμε ομίχλες. Οι άνεμοι τώρα θα είναι παντού νότιοι, όχι όμως ενισχυμένοι, ασθενείς μέχρι με 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια παιδινά. Από 0 βαθμούς η ελάχιστη μέχρι 13 βαθμούς η μέγιστη. Εδώ πρέπει να πούμε ότι κατά τόπους η ελαχίστα είναι και κάτω από το 0, 1-2 βαθμούς και έτσι θα έχουμε και παγετό. Και στα υπόλοιπα παιδινά της χώρας από 8 μέχρι 18 βαθμούς. Στην Καλαμάτα θα έχουμε στην αρχή σχεδόν έθριο καιρό, προοδευτικά όμως θα συννεφιάσει, οι άνεμοι θα είναι νότιοι, ασθενείς μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 7 μέχρι 18 βαθμούς. Για την Αττική προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς από νότιες διευθύνσεις και η θερμοκρασία κοιμάται στην πόλη από 8 μέχρι 18 βαθμούς. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται κάτι παροδικές νεφώσεις. Το πρωί θα έχουμε κατά τόπους ομίχλες, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και κρύο, η θερμοκρασία κοιμάται στην πόλη από 4 ελάχιστη μέχρι 12 βαθμούς η μέγιστη. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο μας είναι στις 18:30 το απόγευμα. Καλό σας βράδυ.